Κι αν κάποιοι περίμεναν πώ και πώ την ανάρτηση των πινάκων για τι τοποθετήσει των αναπληρωτών στα σχολεία, η ανακοίνωση των ονομάτων έφερε ακόμη μεγαλύτερη αγωνία, καθώ χιλιάδε εκπαιδευτικοί θα αναζητήσουν νέα στέγη ακόμη και στην άλλη άκρη τη χώρα. Σε πολλέ περιπτώσει, είναι και συνάδελφοι οι οποίοι ε, αφήνουν ένα δεύτερο σπίτι πίσω του. Ε, αφήνουν ίσω την οικογένειά του, ίσω. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο θα έχει προσληφθεί σε διαφορετικό μέρος. Καταλαβαίνετε ότι το κόστος είναι πάρα πολύ ψηλό για αυτούς και όταν αμείβονται με μισθούς 800-850 ευρώ και το σπίτι που πάνε να νοικιάσουν είναι 400-500 ευρώ και έτσι δαπανάτε κατευθείαν το μισό από το εισόδημά τους... Είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Δύο νέοι άνθρωποι, ζευγάρι αναπληρωτών από τι Έρε και την Αλεξανδρούπολη, ζουν τα τελευταία τρία χρόνια στο Εράκλειο. Και μέχρι να αποκτήσουν, όπω λένε, τα μόρια για να επιστρέψουν στον τόπο του, δεν μπορούν να ρισκάρουν να βρεθούν και πάλι στην αναζήτηση νέα ζωή. Γνωρίζοντα ότι αν δεν είχαν τη δυνατότητα να ζουν μαζί, δύσκολα θα μπορούσαν να επιβιώσουν σε διαφορετικέ πόλει μόνοι του, λόγω του αυξημένου κόστου όχι μόνο ζωή αλλά και στέγη. Δυστυχώ, στο δικό μα επάγγελμα δεν υπάρχει συνυπηρέτηση. Όπω είναι σε κάποια άλλα επαγγέλματα. Επομένω, ε, πρέπει να είσαι πολύ τυχερό αν είσαι σε σχέση ε, ή παντρεμένο, ώστε να είσαι στο ίδιο μέρο, ή αναγκαστικά θα πρέπει να δουλέψετε σε άλλου νομού. Χωρίζουν δηλαδή οικογένειε. Ε, πιστεύω ναι. Δυστυχώ γνωρίζω και από δικού μου γνωστού, ε, οι οποίοι. Είναι στην υπηρετική κύριο Ελλάδα. Ε, ο ένα είναι στην υπηρετική Ελλάδα, ο άλλο πάει σε νησί. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Μια άλλη αναπληρώτρια από το Ηράκλειο που τοποθετήθηκε πέρσι, πρώτη χρονιά, σε σχολείο τη Αθήνα, δεν είδε το όνομά τη στον πίνακα των τοποθετήσεων. Το ενίκη όμω που έχει για το σπίτι στην Αθήνα εξακολουθεί να τρέχει, καθώ δεν μπορούσε να ρισκάρει να το αφήσει για να αναζητήσει νέα κατοικία μετά τα αποτελέσματα. Μέχρι τη δεύτερη φάση των τοποθετήσεων, όπω εξηγεί, θα έχει την αγωνία αν τελικά θα έχει φέτο ή όχι εργασία. Δεν γνωρίζω αν θα είμαι στην επόμενη, στη μεθεπόμενη φάση και γενικά αν θα με πάρουν. Δηλαδή δεν ξέρω αν με έχουν περάσει. Αν δήλωσε κάποιο την περιοχή που δήλωσα κι εγώ και είναι πιο πολλά τα μόρια από τα δικά μου. Και αυτή την ώρα τρέχει ένα ενίκιο χωρί να είσαι εκεί. Ναι, ναι, όλο το καλοκαίρι πληρώνω το ενίκιο χωρί να είμαι εκεί πέρα. Και χωρί έσοδα. Και χωρί έσοδα, γιατί είμαστε ταμείο όλο το καλοκαίρι. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, ειδικά αν είσαι μόνο σου. Τα νίκη έχουν πάει στο Θεό ας το πούμε έτσι και αν δεν είσαι σε σχέση ή δεν συγκατοικείς με κάποιον φίλο σου ή συναδελφό σου δυστυχώς θα πρέπει να επιβιώσεις πλέον και όχι να ζήσεις. Στα σχολεία τη χώρα φέτο τοποθετήθηκαν συνολικά 2.500 λιγότεροι εκπαιδευτικοί από πέρυσι, ενώ για τα 1.200 κενά του Ηρακλείου τοποθετήθηκαν 900 εκπαιδευτικοί στην πρώτη φάση, που σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρο των αναγκών έχει καλυφθεί, με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση, Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, να εξηγεί ωστόσο ότι όποια κενά υπάρξουν, αυτά θα αφορούν κυρίω ειδικότητε και παράλληλη στήριξη. Το σίγουρο είναι ότι με την εικόνα που έχουμε σε αριθμούς ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα στο άνοιγμα λειτουργίας κάποιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου ή ειδικού σχολείου. από εκεί και πέρα επιμέρους κενά θα εντοπιστούν, θα υπάρχουν και ελπίζουμε να καλυφθούν σε δεύτερο χρόνο.